Συνεχίζουμε στη δεύτερη ομιλία. Ο αγαπημένος μου φίλος Γιάννης Μπουρσινός, γνωστός content creator στο κανάλι του στο YouTube John Bursi και, και στο Instagram. Θα μας μιλήσει σήμερα μια βιωματική ομιλία. Ο τίτλος της είναι «Ένα βήμα τη φορά». Γιάννη, ο λόγος εσένα. Ναι. Και δεν τόνισα και την ιδιότητά σου ως vegan strongman, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Τίποτα, επιλογές είναι αυτά. <laughs> λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Μπουρθινός Γιάννης, είμαι εδώ ως content creator. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το video production. Ε, όχι, τα τελευταία 10 χρόνια ασχολούμαι, τα έξι από αυτά είναι επαγγελματικά. Πιο πολύ στο χώρο του διαδικτύου στο YouTube. Και ήθελα να πιάσω ένα θέμα όσον αφορά το ένα βήμα τη φορά. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά τη φάση, το πώ θα κινηθώ ηθικά όταν άρχισε να με επηρεάζει το κομμάτι τη διατροφή, ήμουνα λίγο χαμένο, α πούμε, λίγο μουδιασμένο με τη σκέψη ότι θα κάνω αυτή την αλλαγή, α πούμε, θα κόψω πούμε, το κρέα σε πρώτη φάση. Αλλά υπάρχουν άλλα 20-25 πράγματα τα οποία βλέπω σε μια τεράστια λίστα στο κομμάτι το ηθικό, το οποίο δεν θα τα κάνω. Και αυτό με μούδιαζε. Σκεφτόμουν ότι έχει κάποιο νόημα αυτό το πράγμα, α πούμε. Ε, Ξεκινώντα αυτό. Και μπήκα σε μια δικασία ας πούμε, να βάλω τον εαυτό μου και το κεφάλι μου λίγο σε μια σειρά. Και αυτό το έκανα σκεπτόμενο ότι okay, θα δημιουργήσω μια δικιά μου σταθερά, ας πούμε, την οποία θα ονομάσω ένα βήμα τη φορά. Ακούγεται big, δεν είναι καθόλου. Πιστέψτε με, όπου και να το ψάξετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ορφανώ. Είναι δικιά μου κατασκευή. Και το χαμηλώνω λιγάκι τώρα γιατί φαίνεται και σαν να το ανέβασα και δεν είναι καθόλου μεγάλο όλο αυτό το πράγμα. Όταν ε, με πήρε τηλέφωνο, ας πούμε, ο Πάνος ο Χαλόφτης, ένας από τους ανθρώπου ε, ανθρώπους που το έχουν δημιουργήσει όλο αυτό, και μου λέει, Γιάννη, ξέρω εγώ, σε ενδιαφέρει να κάνεις μια ομιλία και αυτά, και του λέω, ναι, προφανώ και με ενδιαφέρει, έτσι, γιατί όχι. Ε, μου λέει, θα είναι φοβερό, το θέατρο είναι, μου λέει, ανακοινισμένο το αμφιθέατρο και αυτά, θα γίνεται πανικός, θα έχει 3.000 κόσμο, μου λέει, εδώ μέσα. Ε, και, και, κάτι το οποίο δεν περίμενε, ας πούμε, θα είναι τρικάμερο, θα υπάρχει παντού. Του λέω και με είμαι λίγο αυτό το πράγμα, του λέω. Αλλά με ενδιαφέρει, του λέω, γιατί έχω ένα κείμενο το οποίο είχα ετοιμάσει για ένα βιντεάκι το οποίο θα ήθελα να το ε, να παίξω λίγο ακόμα αυτό. Ωραία, οπότε με ψήνει. Ωραία, ωραία. Μετά από λίγε μέρε, λοιπόν, καθώ εγώ προετοιμαζόμουν, με ξαναπαίνει και μου λέει: Λοιπόν, έχω κακά και καλά νέα. Μου λέει: Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τον, με τον COVID και δεν θα έχει κοινό εκεί μπροστά. Παρ' όλα αυτά, τα καλά νέα είναι ότι θα έχουμε ακόμα το τρικάμερο όπω είχα υποσχεθεί. Ωραία, ωραία. ωραία. Τρει μέρε μετά, α πούμε, δηλαδή χθε, Παίρνει και μου λέει: ε, Έχω κακά και καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι τελικά σε ακυρώσαμε από την ομιλία. Έτσι, επιλεκτικά, εντελώ τυχαία σένα. Απ' την άλλη, το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα το τρικάμερο. <laughs> <laughs> ναι, όχι. Είναι ψεύτικη ιστορία, παιδιά, το κομμάτι με το τρικάμερο. Βλέπω δύο μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Τέλο πάντων, δύο ώρε πριν με πήρε και μου είπε ότι κάποιο πρέπει να καλύψει ένα κενό. Ήρθα. Έχω ετοιμάσει εδώ πέρα ένα ωραίο τραγουδάκι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν. Κάπω όπω ξεκίνησε η δικιά μου ιστορία ήταν ότι. Σαν να βλέπω έναν άνθρωπο, α πούμε, ένα παιδί μου, ο οποίο βλέπει πρώτη φορά ένα βίντεο, ένα άρθρο, κάνει μια συζήτηση, η οποία τον επηρεάζει, α πούμε, και θέλει να κάνει, να, να κάνει μια ψαχτική παραπάνω. Ε, και αυτή η επιρροή, α πούμε, σε βάζει σε διάφορε ερωτήσει. Τύπο ότι, okay, οκ, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά. Τι σημαίνει όλα αυτά. Ξεκινάω εγώ και κουβεντιάζω μαζί του και μου λέει, ξέρει τι, θέλω κάπω να βοηθήσω όλο αυτό το πράγμα, κάπω με έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα ήθελα ας πούμε, να αλλάξω το αυτοκίνητό μου σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να το κάνω σε αυτό και το περιβάλλον. Και εσύ, εγώ απέναντί του, θα του πω: Είναι οκ, okay. μπορεί να βοηθήσει με άλλου τρόπου. Ξέρει τι, δεν, δεν, με εξυπηρετεί, ρε παιδί μου, ή δεν μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό το κομμάτι όσον αφορά πούμε, το. Με δυσκολεύει, μάλλον, πάρα πολύ το κομμάτι τη ανακύκλωση. Μπορώ να, κάνω πράγματα, πούμε, αλλά να μην ασχοληθώ με την ανακύκλωση. Α εσύ, ναι, okay. εννοείται ότι μπορεί να κάνει. Υπάρχουν πράγματα ακόμα να βοηθήσει. Ε, η φάση όμω με τα καλλιτικά που παίρνω ε, δεν μπορώ να τα βρω ας πούμε, σε ανάλογα και θα πει εσύ είναι okay, και πάλι υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ να βοηθήσει ακόμα. Δεν σε δεσμεύει αυτό το πράγμα. Μετά θα σου πει ρε παιδί μου, <laughs> ξέρει τι, αλλά δεν μπορώ να το κόψω και το τυρί να πούμε τόσο εύκολα. Και θα πει εσύ, οκ, okay, οκ, okay, με δυσκολεύει, αλλά υπάρχει ένα τρόπο να βοηθήσει ακόμα. 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 βλέπω παραθυράκια. Και θα σου πει, εντάξει, και με το κρέα η αλήθεια είναι τώρα έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή δεν μπορώ να το κόψω αυτό το πράγμα. Ωραία. Και θα πούμε στη διαδικασία να πούμε, κοίτα. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω πάρα πολλού τρόπου να βοηθήσει παρολα αυτα αυτά, επειδή υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που πάνε τα νεύρα, α πούμε, όπω το να αφήνει ανοιχτά τα καπάκια από τα σαμπουάν, αν μπορεί να το κόψει αυτό, να μην πατά να τον από στα πτυμέ γιατί μου σπάει τα νεύρα, νομίζω είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ για να πει ότι α, αυτό ίσω και να βοηθούσε λιγάκι. Ε, αυτό που θα μπορούσε να κάνει σίγουρα για να βοηθήσει είναι όταν βλέπει μια διαφήμιση τη Πέτα, ας πούμε, στο Instagram, προσπέρνατε για να μην τη τρώσει και χρήματα από την καμπάνια, να πάει σε κάποιον ας πούμε, που μπορεί να βολέψει και να δουλέψει λίγο καλύτερα. Να πω σε αυτό το σημείο στον πάνω χαλόφτη, στο χαλώφτη, ωραία, ότι όταν του είχα πει εγώ δεν πρόκειται να σου στείλω το πριν το πω, ελπίζω να το έχει μετά νιώσει πάνω. <laughs> ε, η δικιά μου ιστορία είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι κάτι φοβερό. Ας πούμε, ο τρόπο με τον οποίο μπήκα εγώ σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι είχαμε έναν σκύλο οικογενειακά και το λέω οικογενειακά σημαίνει ότι εγώ δεν έχω δεθεί άμεσα μαζί του, δεν τον έχω μεγαλώσει, δεν τον εφρόντιζα. Ε, απλά άραζα τον καναπέ μαζί του, α πούμε, ή τον έβγαζα κάποια βόλτα το οποίο δεν με είχε βάλει ακόμα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποια πράγματα. Ε, έχω κάνει συζητήσει, που προφανώ δεν ήμουν πνεύμα αντιλογία σε αυτό το κομμάτι. Έχω κάνει συζητήσει και κάποια στιγμή κατέληξα να έχω ένα δικό μου σκύλο. Αυτό ο δικό μου σκύλο με έβαλε σε σκέψει γιατί τον μεγάλωνα και πέρασα τα στάδια του. Θέλω να τον πνίξω 10 φορέ γιατί κατουράει το χαλί, α πούμε, ενώ του έχω δείξει που πρέπει να κατουράει. Παρ' όλα αυτά δεν συνεννοούμαστε όντω. Αυτό γαβγίζει, εγώ μιλάω. Ε, και μπήκα στη δικασία, ας πούμε, να σκεφτώ ότι ψιλοεθελοτυφλώ εκείνη την ώρα. Και επειδή εγώ δεν έχω καμιά φοβερή σχέση με το φαγητό, από την άποψη ότι με τι γεύσει δεν τα πάω πολύ καλά, μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο να κάνω το πρώτο βήμα, ας πούμε, παρόλο που πέρασε ένα χρόνο σκέψη, ε, και να κόψω το κρέα και μετά τα γαλακτοκομικά, που και καλά έκανα και κόψω τα γαλακτοκομικά παιδιά, γιατί είχα δυσανεξία στη λακτόζη. Και ενώ το στομάχι μου τρύπαγε κάθε φορά που έτρωγα τη ρή, ένιωθα ότι έτσι είναι η ζωή, μάλλον. Άμα κάτι σου αρέσει πάρα πολύ, πούμε, και έχει πολύ πρέπει να σε σκοτώνει και λίγο-λίγο. <laughs> Κάπω έτσι, α πούμε, ξεκίνησε. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν έχει πάρει αυτέ τι επιλογέ, α πούμε, φαντάζομαι ότι πρέπει να τι υποστηρίξει αύριο μεθαύριο όταν κάνει μια συζήτηση και σε ρωτήσει ο άλλος γιατί το κάνει ή πώ το κάνει ή οτιδήποτε. Και θα βρει ανθρώπου στον δρόμο, παιδιά, είναι κάτι τσακάλια, α πούμε, που υπάρχουν κατά περιόδου, οι οποίοι <laughs> ξέρουν ότι κάτι συμβαίνει όντω με τον πλανήτη. Έτσι, ότι μάλλον αυτή η φήμη που λένε ότι καταστρέφει τον πλανήτη είναι αληθινή. Το έχουν υποψιαστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπουν κάποια πράγματα στον δρόμο, δεν είναι και πιο χαζή, α πούμε. Και δεν το πιστεύουν τόσο πολύ προφανώ όπω ότι είναι αλήθεια ο τάφο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουν αρχίσει και πονηρεύονται ότι εντάξει, για να το λένε τόσο πολλοί κόσμο, μάλλον ισχύει. Και αυτό μάλλον ισχύει γιατί ή του έχει επηρεάσει κάποιο δικό του και του λέει: Ρε φίλε, άκου αυτό που σου λέω είναι αλήθεια, το λένε επιστήμονε και αυτά, ή επειδή πάθανε αυτοανάφλεξη στην άξο φέτο το καλοκαίρι με 48 βαθμού Κελσίου και ίσω αυτά τα εγκάμματα ας πούμε, να του πείσανε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα να πούμε. Δεν ήταν έτσι πέρυσι η άξο. <laughs> Είχε φτηνότερε ξαπλώστερε σίγουρα. Ωραία. Και κάπω έτσι, α πούμε, μπαίνουν στην δικασία να σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι. Και η δικιά μου εμπειρία, α πούμε, την οποία έχω κάνει μια τέτοια συζήτηση χωρί να την έχω προκαλέσει εγώ, είναι ότι όταν έχω πάει σε ένα σούπερ μάρκετ <laughs> και βρίσκομαι στο, Στη λαχαναγορά αγοράσουμε το σούπερ μάρκετ, αν και θα είχε έχει... πλάκα να έλεγα τώρα στην ομιλία ότι είμαι στο κεροπολιό έτσι και ψάχνω ένα να φτιάχνω μια σούπα. Ε, βρίσκομαι στη Λαχαναγορά και σκέφτομαι ότι εντάξει, να σου πω κάτι. Σήμερα, μάλλον, είναι η μέρα που δεν θα πάρω με πλαστικέ σακούλε, γιατί σήμερα είναι αυτή η μέρα. Θα κάνω αυτή την κίνηση, αυτή την αλλαγή. Και γεμίζω, με 10 χάρτινε σακούλε από... με λαχανικά, και λέω 10 γιατί τόσε χρειαζόμουν εκείνη την ώρα, έτσι δεν γινόταν να μπουν λιγότερα. Και λέω, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να αλλάξω ένα εκατομμύριο σακούλε σήμερα το απόγευμα. Αλλά σίγουρα μπορώ να κάτσω και να πω ότι αυτέ που μου αναλογούν, σήμερα θα έπαιρνα 10 πλαστικέ, θα πάρω 10 χάρτινε. Είναι το κομμάτι που μου αναλογεί. Δεν είπα εγώ ότι άλλαξα τον κόσμο σήμερα το απόγευμα. Είπα ότι εγώ νιώθω καλύτερα με αυτό το πράγμα. Ε, τι παίρνω με ένα μικρό χαμόγελο, α πούμε, εκείνη τη ώρα και πάω, α πούμε, στο, στο ταμείο ε, που τα ζυγίζουν. Τέλο πάντων, είναι μια κυρία εκεί και δουλεύει και μου παίρνει τι σακούλε, τη ζυγίζει, βάζει τα αυτοκόλλητα πάνω και κάθε χάρτινη σακούλα τη βάζει μια πλαστική σακούλα. <laughs> και, και τη λέω ότι εντάξει, κοιτά, αναγνωρίζω πάρα πολύ καλά το γεγονό ότι η προπηρεσία στο εργοστάσιο σοκολάτα του Τσάρλι δεν σου επιτρέπει να κάνει κάτι λιγότερο από τριπλή συσκευασία, α πούμε, και το εκτιμώ αυτό το πράγμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την άλλη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι ιδιοκτήτε αυτή τη στιγμή Επικοινωνούμε πούμε, με το ΑΒΑΣ, που σκοτώνουν τα παιδιά του για να καλύψουν λίγο αυτό το κακό που μόλι έκανε. Τα πνίγουν με ένα μαξιλάρι από πάνω και κοιτάζονται στα μάτια. Α πούμε, εγώ τη βούλαση το Γιώργο. Έτσι, κλείσε τα παράθυρα, δεν αφήνει κανένα από εδώ μέσα, για να καλύψουν λίγο αυτό το, το κακό που μόλι τώρα έκανε. Και όταν, α πούμε, εγώ, όντα ευγενικό, και ποτέ δεν μπαίνω στη διακασία να προκαλέσω μια συζήτηση στην οποία βαριέμαι πρώτον, δεύτερον, έχω έρθει για άλλη δουλειά εδώ πέρα. Τη λέω ότι δεν θα ήθελα να το κάνουμε αυτό, γι' αυτό βάλω τι καρτίνε. Είμαι οκ, okay, α πούμε, επειδή μου, δεν έχω βάλει νερό μέσα, δεν θα τρυπήσει. Γυρνάει και μου λέει, α πούμε, <laughs> ναι, αυτό θα μα σώσει. Να μην τα πολυλογώ, παιδιά, χθε ξεκολλήσαν τα κεφάλια μα από τα κουτουλίδια στο νοσοκομείο, έτσι. Πλάκα κάνω, προφανώ και δεν με πιάσανε ποτέ. Η απάντησή μου ήταν ότι πάνω σε αυτό το αυτό θα μα σώσει, η απάντησή μου ήταν δεν θα μα σώσει σίγουρα για διαφορία. Και θέλω να, πω, να σταθώ λίγο και σε αυτό, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι όταν κάνει μια τέτοια επιλογή, την οποία αναγνωρίζουν ω κάπω ηθική, χωρί εσύ να την κάνει με κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, α πούμε. Απλά σήμερα αποφάσισα να κάνω μια καλή κίνηση. Και εννοώ την κίνηση με το Κουτουλίδι. Όχι, δεν εννοώ την κίνηση με το Κουτουλίδι. Εννοώ ότι ξεκίνησα σήμερα και είπα θα πάρω αυτό. Ο άλλο νιώθει ότι τον κρίνει, ενώ δεν έχει καθόλου τέτοια πρόθεση να τον κρίνει. Και αυτό το κομμάτι με το οποίο ε, νιώθει ο άλλο αυτό το, τη, τη, μικρή, ότι τη, μικρή, κριτική ας πούμε, που του κάνει, εκτό ότι δεν υπάρχει πουθενά, αν να το κάνει έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο που το κάνει, είναι ότι πρέπει να το ψιλοαγκαλιάσει για να μπορεί να συνοηθεί μαζί του και όχι να μπει στη διαδικασία να κάνει μια επίθεση σαν αυτή που έκανα εγώ. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Από την άλλη, θα βρει και κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι πιο ενημερωμένο και ίσω κάνετε μια πιο επικοδομητική συζήτηση. Ε, που μπορεί να πέσει ένα επιχείρημα ας πούμε, στο τραπέζι όπω ότι ξέρει τι, ε, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που κάνει. Να πω όμω ότι στο επιχείρημά σου, όσον αφορά για το κομμάτι τη υγεία και τη διατροφή αυτή, α πούμε, τη χρωτοφαγική, πέφτει πάρα πολύ βάρο, α πούμε, ότι πολλέ πετρελαιομηχανίες επιδοτούν και χορηγούν τέτοιε έρευνε για να μπουν στην διαδικασία, να δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο στι δικέ του εταιρείε καταστρέφοντα τον πλανήτη, παρόλο που είναι το μείζον πρόβλημα αυτέ και ρίχνοντα το βάρο στι κτηνοτροφίε, α πούμε, για να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο στι ίδιε. Το οποίο θα το ακούσω, προφανώ το ακούσω, δεν σημαίνει ότι αναιρείται το ένα πρόβλημα, επειδή λέμε ότι το ένα είναι πιο μεγάλο. Από την άλλη, το κομμάτι τη υγεία, αν θα μπορούσα να το εξετάσω μόνο μου, θα το έκανα καθαρά με τι εξετάσει που κάνω κάθε χρόνο. Α πούμε, και βλέπω ότι βελτιώνεται, ότι όλο το θέμα, αυτό το πράγμα που είχα διάφορε ελλείψει, είναι πολύ καλύτερα. Σίγουρα προσέχω περισσότερο την υγεία μου πλέον και μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι. Είναι συζητήσει που μπορεί να κάνει. Δεν είναι τίποτα απόλυτο σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον όσο έχω ψαχτεί εγώ δεν έχω βρει απόλυτα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Ε, και σίγουρα ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι ξέρει τι, Όταν μιλάμε για μια δολοφονία, α πούμε, δεν μπορώ να βάλω προτεραιότητα τη γεύση. Και ίσω να μην είμαι το κατάλληλο παράδειγμα γιατί έχω ένα θέμα με τη γεύση. σω πολλά πράγματα να μην τα καταλαβαίνω ε, και να μην με εξετάζουν τόσο πολύ. Είμαι ο ίδιο τύπο που έχω πάει σε escape room, α πούμε. Είναι ένα τρίωρο escape room, escape room, παιδιά, να το πάτε. Το οποίο είναι full στου γρήφου. Δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο γρήφου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο escape room. Έχουμε λύσει τρει ώρε γρήφου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να σώσουμε τον πλανήτη. Δεν το γνωρίζετε γιατί ο πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι ασφαλή και δεν έγινε τίποτα. Ωραία. Σημαίνει ότι πήγε καλά όλο αυτό. Και σε κάποια φάση είναι ένα γρήφο ο οποίο έλεγε ότι πρέπει να είμαστε τέσσερα άτομα πριν να δοκιμάσουμε από μία καραμέλα ο καθένα. Να πούμε τι γεύση έχει και αυτό έχει άμεση σχέση με το να λύσουμε έναν ένα, ένα, από του τελευταίου γρήφου. Ε, βάζουμε καθένα στην καραμέλα πούμε, στο στόμα του. Λέει ο ένα ότι, OK, αυτό είναι ένα τετράγωνο μανταρίνι από τη Μαγαδασκάρη. Το κατάλαβε κατευθείαν τύπου. Παίζει να το μύρισε πριν το βάλει στο στόμα του και το κατάλαβε. Ο άλλο καταλαβαίνει ότι είναι ένα φτερωτό καρπούζι, α πούμε, από τα Φίτζι που βγαίνει μια φορά στα 15 χρόνια και το κατάλαβε απλά επειδή το ακούμπησε στη γλώσσα του. Ο άλλο αναγνώρισε ένα, δεν ξέρω, μια μπανάνα, α πούμε, μίνι νάνο, ότι κατάλαβε ότι είναι νάνο μπανάνα και όχι κανονική baby. Και εμένα μου ήρθε μια καραμέλα, α πούμε, και αφού πέρασα πρώτα, ε, είχε σχεδόν τελειώσει παιδιά η καραμέλα, έφτασα στο σημείο να πω μανταρίνη, να πω πορτοκάλι, να πω λεμόνι, μέχρι που τελείωνε ο χρόνο και αναγκάστηκε κάποιο την πήρα το στόμα μου, την έβαλε στο δικό του. Κατάλαβα ότι είναι ούζο. Η καραμέλα ούζο μυρίζει σχεδόν από την ώρα που την ανοίγει, α πούμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Οπότε γι' αυτό λέω ότι ίσω το κομμάτι τη γεύση δεν είναι πρόβλημα για μένα. Αλλά. Λοιπόν, και γενικά η πορεία εμένα πήγε κάπω έτσι. Α πούμε ότι εγώ αρχικά έκοψα το κρέα, μετά έκοψα τα γαλακτοκομικά, μετά έκοψα κάτι παρέε με βίγκαν που μου τη λέγανε και τα Τζόρνταν που φόραγα. Ήταν μια διαδικασία, παιδιά, πάρα πολύ γρήγορη, τελευταία να ξέρετε. Και έχω ένα, έχω ένα μικρό, μια μικρή ένσταση, γι' αυτό εδώ βάζω το ένα βήμα τη φορά, γιατί με συμφέρει και πάρα πολύ στη συγκεκριμένη φάση. Είναι ότι πρώτον, να πούμε ότι τα Τζόρνταν είναι παπουτσάρε. Δεύτερον, εννοείται ότι προσπαθώ να τα παίρνω second hand. Okay, είναι είναι η αμαρτία μου, α πούμε, αυτό το κομμάτι. Και τρίτον, έχω δει το δοκιμαντέρ με τον Τζόρνταν και έχει τρία σκυλιά. Αποκλείται να μην αγαπάει τα ζώα, να πούμε. Δηλαδή, φαίνονταν να τα χαϊδεύει όλη την ώρα. Δεν ξέρω. Σα φαίνεται εσά φυσιολογικό, δεν ξέρω. Έτσι. Να μην βγάζουμε, μην βγάζουμε και βιαστικά συμπεράσματα. Και σίγουρα υπάρχει και πάρα πολύ το επιχείρημα ότι όλο αυτό με τον βιγανισμό είναι trend, είναι μόδα. Τρέντ είναι μόδα. Και σίγουρα θα απαντούσα και απαντώ, α πούμε, ότι μακάρι να, είναι, να γίνει trend και μόδα και η παγκόσμια ειρήνη και η συνένεση. Και θα είναι όλα μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Και γενικά, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Ε, μια πολύ καλή συμβολή είναι ο καθένα να κάνει ό,τι του ταιριάζει και τον κάνει να νιώθει καλά. Ε, Α πούμε, εγώ ε, διατηρώ ένα κανάλι στο YouTube αυτόν τον καιρό, στο οποίο δεν είναι μένουν θέμα ούτε κεντρικό θέμα, ούτε ε, κάτι ας πούμε, το οποίο κάνω συχνά αναφορέ. Είναι το κομμάτι ότι δεν είναι το κομμάτι εννο... του βιγκανισμού. Παρ' όλα αυτά, έχω κάνει βίντεο πάνω σε αυτό γιατί ήθελα να πω κάποια πράγματα, ας πούμε, γιατί ήταν μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. Ε, και θεωρώ ότι αν μπορεί να επηρεάσει κάποιου ανθρώπου, ε, 10, 20, 30 ανθρώπου ή και χιλιάδε ανθρώπου, στο να σκεφτούν κάτι παραπάνω, αν όχι να το αλλάξουν, το θεωρώ εξίσου σημαντικό, α πούμε, με το να κάνει 10 ηθικέ αλλαγέ στη ζωή σου. Αν μπορεί να βάλει άλλου ανθρώπου να σκέφτονται κάποια πράγματα. Που ελπίζω να έγινε κάτι τέτοιο, α πούμε, όταν μπήκε στη δικασία να κάνω εκείνο το βίντεο. Και να πούμε ότι, παιδιά, κάθε βοήθεια είναι καλοδεχούμενη από όπου και αν προέρχεται. Το γεγονό ότι κάποιο έχει κόψει μόνο να παίρνει τα καλλιτικά του, να είναι όλα vegan, α πούμε, είναι καλοδεχούμενη αυτή η βοήθεια. Είναι καλοδεχούμενη αν κάποιο αρχίζει και παίρνει τα μέσα και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί, α πούμε, το αυτοκίνητό του, αν κάποιο έχει κόψει μόνο το κρέα, αν κάποιο έχει κόψει μόνο τα γαλακτοκομικά, αν κάποιο έχει μπει σε διαδικασία να ασχολείται με την ανακύκλωση πιο ενεργά από κάποιον άλλον. Κάθε βοήθεια τέτοια είναι καλοδεχούμενη. Είναι ακόμα καλοδεχούμενη και αισάξια βοήθεια αν δεν είσαι τόσο πιστό, α πούμε, στην ανακύκλωση αλλά την προωθεί τόσο πολύ που να μπορούν άλλοι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία να κάνουν περισσότερα πράγματα. Είναι καλοδεχούμενη, εισάξια και πολλέ φορέ είναι και περισσότερη βοήθεια που μπορεί να δώσει. Απλά μία χάρη γενικά, όταν μπαίνετε σε μια διαδικασία, ας πούμε, να μπείτε σε παρέ, να μην είναι το μόνο και με θέμα συζήτηση, γιατί δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο αξίζει ας πούμε, να συζητά. Δεν είσαι στο στρατό, δεν είναι η διαδικασία ότι έχουμε να πούμε ιστορίε μόνο για αυτό το πράγμα. Είναι ένα κομμάτι, είναι μια αλλαγή, είναι σίγουρα ε, έχει σίγουρα μια ευθύνη, ειδικά όταν έχει κόσμο το οποίο σε ακολουθεί σε social ή οτιδήποτε για οποιοδήποτε λόγο, είτε είσαι ποδοσφαιριστή, είτε είσαι απλά ένα influencer που κάνει κάποια δουλειά. Σίγουρα έχει ευθύνη και αυτό το κομμάτι ευθύνη είναι καλό να κοτρολάει σωστά, ας πούμε, και να μην βγαίνει να λε ό,τι νομίζει ότι μπορεί να λε. Okay? Γιατί σίγουρα έχει ευθύνη στο κομμάτι του ότι λε όταν επηρεάζει κόσμο. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι όχι, εγώ δεν ζήτησα να έχω κόσμο, θα λέω ό,τι θέλω. Οκ, okay, δεν θα συμφωνήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ε, και γενικά αυτό δεν είναι, δεν είναι η μόνη ιδιότητα που έχει. Το να ασχολείσαι με τον πικανισμό. δεν είναι η μόνη ιδιότητα, είναι απλά ένα κομμάτι σου. Σίγουρα πρέπει να το περασπίσει όταν πέφτει αυτό το θέμα στη συζήτηση. Προσπάθησε να μην είναι το μόνο θέμα στη συζήτηση. Ένα βήμα επίση τη φορά είναι το γεγονό και η πιθανότητα να μην τα έχει εξετάσει όλα. Εγώ, α πούμε, δεν έχει περάσει πολύ χερό που, που έμαθα ότι στο Αλεύρι υπάρχει κάτι από το στομάχι τη Αγιελάδα. Όχι σε όλα, αλλά υπάρχει. Οπότε, εγώ τώρα είμαι σε μια άλλη διαδικασία. Έτσι, μαθαίνοντα σιγά τα πράγματα στο περνάει ο καιρό, είμαι στη διαδικασία που προσπαθώ να πείσω τον delivery που έχει βάλει στον κατάλογο ας πούμε, ένα vegan burger ότι τον απειλώ ότι θα χάσω τη ζωή μου αν το ξαναφέρει το ίδιο με Γιατί την τελευταία φορά που παράγειλε το vegan burger ήμουνα δύο μέρε στην τουαλέτα και προσπαθώ να του δείξω σε φωτογραφίε πόσο έχει τρυπήσει στο μάχημα από την τελευταία φορά και ακόμα δεν τον έχω πείσει. Η αλήθεια είναι. Προσπαθώ όμω ένα βήμα τη φορά και για τον το delivery. Ότι δεν, δεν το παίρνει και τόσο σοβαρά. Έτσι. Και να πω και μια άλλη μου εμπειρία, αληθινή ιστορία, παιδιά είμαι στην άξο, και δεν βρίσκω να φάω πουθενά. Πουθενά, αλήθεια το λέω αυτό. Και με στέλνουν, ξέρω εγώ, μέσω σε κάποιε απαντήσει που μου κάνανε κάτι story, με στείλανε σε ένα μαγαζί το TOHU και μου λένε: εδώ έχει vegan πράγματα. Και όντω, πήγα εκεί πέρα και ανοίγω τον κατάλογο και βλέπω ότι έχει ένα vegan burger, ότι έχει vegan bao ban Και λέω: οκ, okay, οκ. Okay φαίνεται πολύ εξειδικευμένο, παραγγέλνω αυτά τα δύο που σα είπα. Αυτά τα δύο είχε. Παραγγέλνω αυτά τα δύο που σα είπα. Μου λέει δεν έχουμε vegan baumbaum και λέω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το burger. Μετά από λίγο έρχεται μου λέει δεν έχουμε vegan burger, του λέω. Οκ. <laughs> okay. ε, θα πάρω αυτό το smoothie. Βλέπετε πόσο πολύ προσαρμόζομαι στην όλη κατάσταση και ότι δεν δημιουργώ κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το smoothie λέει ότι μπορείτε να το κάνετε μεγάλα και μεγάλα μεγάλου. Κάνω. Κάνω, πώ το λένε, το, την κίνηση να του πω ότι ξέρει τι. Ξεκινάω με την κουβέντα. Έχω δυσανεξία ε, στη λακτώζη. Προσπαθούσα να βουρκώσω τα μάτια μου εκείνη την ώρα για να του δείξω πόσο πολύ πονάει αυτό το πράγμα και επειδή με τι διακοπέ θα ήθελα να το σεβαστεί, α πούμε. Θα ήθελα το γάλα μυγδαλου Ενώ θα μπορούσα να θέλω αυτό το γάλα μυγδαλου ακόμα και αν δεν έχω δυσανεξία στη λακτώζη. Ε, και μου λέει: Ναι, ναι, εννοείται. Το φέρνει. Πίνω. Είχαν περάσει τέσσερα χρόνια, φίλοι μου, από την τελευταία φορά που είχα πιει γάλα, ωραία σω ήταν το τζίντζερ αυτό το πολύ ξινό πράγμα. Γιατί μπορεί να μου βάλει και ένα εξειδικευμένο, ναξιώτικο γάλα, α πούμε, ενα ξινό γάλα, ένα τέτοιο. Λέω, εφόσον έχω πιει τρει-τέσσερι γουλιέ, για να μην γίνω πάρα πολύ περίεργο με τι πολλέ μου παρατηρήσει, λέω, α πούμε, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνει λάθο. Και μου λέει, Όχι, όχι, το έχω πει. Ωραία. Να κάνω καλή μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθο το παιδί που το έφτιαξε και μου λέει, Θα ρωτήσω. Έχω ξαναδοκιμάζω γιατί λέω ρε φίλε, δεν θέλω να γίνω ο πιο περίεργο εδώ μέσα, α πούμε. Έρχεται μετά από πέντε λεπτά, γιατί είχε και δουλειά, α πούμε, και μου φέρνει το κανονικό με το γάλα μου και μου λέει: Ναι, έχουμε, ρε, κάναμε ένα λάθο. <laughs> δεν θα έφευγα από εκεί αν με έπιανε η κοιλιά μου, να ξέρετε. Θα του τα έκανα σκατά, άμα συνέχιζε αυτό το πράγμα. Ευτυχώ δεν με πείραξε κάτι. Αυτό. Η δική μου τακτική στο ένα βήμα τη φορά του χωράει όλου. Το ότι είσαι vegan δεν σημαίνει ότι είσαι καλό άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, δεν σημαίνει ότι το μυαλό σου είναι καθαρό, είναι ξεκάθαρο. Εννοείται ότι μπορεί να είσαι βίγκαν και να είσαι σε σεξιστή, εννοείται ότι μπορεί να είσαι βίγκαν και να είσαι ρατσιστή. Και είναι μια διαδικασία, παιδιά, η οποία ξέρω ότι ακούγεται τρελό, γιατί ο ένα πιστεύει ότι έχει ίσα δικαιώματα με ένα πρόβατο, αλλά δεν έχει ίσα δικαιώματα με την αδερφή του, α πούμε. Και ο άλλο πιστεύει ότι έχει ίσα δικαιώματα αυτό και μια κότα, αλλά δεν έχει ίσα δικαιώματα εδώ πέρα αυτό και ένα βούλγαρο. Και όντω εκείνη τη στιγμή συμβαίνει κάτι τρελό στο κεφάλι του. Αλλά του δίνει χώρο γιατί έχει γίνει η πρώτη επεξεργασία. Και πώ έχει γίνει η πρώτη επεξεργασία, θα αρχίσει να βλέπει και άλλα πράγματα και του δίνει χώρο και συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι χωράει, γιατί δεν σημαίνει απόλυτα ότι τα έχει λύσει όλα. Δεν σημαίνει ότι έχει απαντήσει για όλα. Δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορεί να τα βρει. Είναι σχεδόν, το μειώνω αρκετά, αλλά είναι σχεδόν σαν να σα αρέσει η ίδια μπάντα. Επειδή σα αρέσει η ίδια μπάντα, δεν σημαίνει ότι έχετε πάρα πολλά κοινά και ότι έχετε καταλάβει ακριβώ ότι όλοι οι metal μουσικοί έχουμε την ίδια άποψη για αυτό το πράγμα. Δεν δουλεύει έτσι. Και γίνεται μια διαδικασία και όποτε δώσει το λίγο χρόνο, δεν σε κάνει όντω απαραίτητα καλό άνθρωπο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ας πούμε, να έχει δύο ανθρώπου που να είναι vegan και ο ένα να είναι, α πούμε, σαν τον, ε, σαν το γονιαδάκι, ο οποίο κουνάει τα βυζιά του για να σου πει γεια. Αν θέλετε να το δείξετε, το κάνει πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει όμω και η περίπτωση να είναι vegan ο άλλο και να κάνει συσίτιο μόνο για Έλληνε. Και ξέρω ότι ακούγεται ακραίο, αλλά όντω κουνάει τα βυζιά του, παιδιά, για να πει Έτσι το κάνει συνέχεια. Θα κλείσω τώρα με, ένα, με μια ιστορία με, ένα, με έναν, φίλο μου τέλο πάντων, ο οποίο είναι επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Διορθώνω, είναι επαγγελματία τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσα να τον πω ποδοσφαιριστή, συγγνώμη γι' αυτό. Ε, ο οποίο ασχολείται σε όλη τη ζωή, α πούμε, το κομμάτι του να αποδίδει καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι. Το κομμάτι τη διατροφή του είναι πολύ strict. Το κομμάτι των προπονήσεων του είναι πάρα πολύ strict. Βάζει όλο και περισσότερε, βάζει καινούργια πράγματα. Προσπαθεί να βελτιώνεται. Δεν έχει μείνει σε μία φόρμα, α πούμε, Κοιτάει συνέχεια να, δει πώ θα βρεθεί ένα βήμα μπροστά. Κοιτάει το να κοιμάται καλά. Κοιτάει το να μην βγαίνει πολύ. Το οποίο όλο αυτό το πράγμα εννοείται ότι του αρέσει. Το αποτέλεσμα τον πιέζει όμω στη διαδικασία. Δεν είναι πάντα πιεστική, αλλά κάποιε φορέ τον πιέζει. Τέλο πάντων, αυτό ο άνθρωπο μετά από κάποιε συζητήσει και τριβέ που είχαμε ας πούμε, πάνω στο κομμάτι τη διατροφή, θέλησε και να το δοκιμάσει ας πούμε, και να δει πώ αποδίδει πάνω στο σώμα του και πώ βλέπει την αποθεραπεία. Το λάτρεψε, α πούμε, το αγάπησε όλο αυτό το πράγμα, έγινε κομμάτι τη ζωή του, το βλέπει και ηθικά. Πλέον ασχολείται και με την ανακύκλωση και με όλα αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων. Και έχει ένα, ας πούμε, κακό μέσα σε εγωγικά ότι αυτό κάνει κάποιε φορέ κάποια τσιγάρα. Και λε ότι πώ γίνεται αυτό το πράγμα να το κάνει τόσο σφιχτά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα και να κάνει αυτό. Και μέσα από μια συζήτηση ήρθε μια απάντηση τύπου ότι ξέρει τι, είναι ένα πράγμα το οποίο με χαλαρώνει από το πόσο πιέζομαι από όλα τα υπόλοιπα που κάνω, κάποιε φορέ. Δεν πιέζουμε συνέχεια γιατί όταν κάνει την προπόνησή του και βλέπει να αποδίδει καλύτερα, να γουστάρει. Αλλά όταν ξυπνάει το πρωί, ίσω να μην είναι έτοιμο να το κάνει αυτό. Και όλο αυτό το πράγμα έχει μια πάρα πολύ ωραία απάντηση, γιατί αυτό το μικρό χαζό πράγμα είναι ο τρόπο με τον οποίο καταπολεμάει τους δικούς του δικού του δαίμονε, α πούμε. Οπότε τον αφήνει και του το επιτρέπει. Και θέλω να πω ότι είναι το κομμάτι ότι ξέρει τι, αν κάποιο πει σήμερα ότι ξέρει τι θέλω να κόψει το κρέα και για τα επόμενα 20 χρόνια δεν αλλάξει τίποτα και κάνει μόνο αυτό. Δεν μπορεί να πα και να του πει: Ξέρει τι, ναι, αλλά αγοράζει ρούχα από εκεί. Ναι, αλλά έχει ένα iPhone, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά. Και δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί πριν από αυτή την αλλαγή δεν του είχε πει τίποτα. Δεν είχε καμία απέτηση από αυτόν. Και τώρα που έκανε μία αλλαγή, κατευθείαν είσαι εκεί για να του πει άλλα 20 πράγματα που δεν κάνει και έχει απέτηση να αλλάξει άλλα 20 πράγματα. Και αυτό είναι μία κριτική που ασκεί που δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό το πράγμα, να αφήνει να κάνει ό,τι νιώθει αυτό καλύτερα και ό,τι ταιριάζει καλύτερα και είναι καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια. Και γενικά είναι ένα βήμα τη φορά. Δεν είναι καλύτερα ένα βήμα τη φορά παρά πολλά μαζί ταυτόχρονα και να γυρίσει και να κάνει πισωγυρίσματα σε αυτό το κομμάτι. Ε, ωραία. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ευχαριστώ την Παρασκευή Σταματοπούλου γιατί με βοήθησε πάρα πολύ με το κείμενο, με βοήθησε πάρα πολύ με την ορθογραφία και λέω με βοήθησε γιατί είμαι 32 χρονών. Ό,τι είναι να μάθω το έχω μάθει, δεν θα αλλάξω για κανέναν. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι Έχουμε και ένα κανάλι στο YouTube το οποίο λέγεται John Bursi. Πολύ αυτά, αρέσκω, αλλά ναι, είναι δικό μου κομμάτι, αλλά δεν είμαι μόνο μου. Έχουμε ένα strongman γυμναστήριο, παιδιά. Ανοίξαμε το πρώτο strongman γυμναστήριο εδώ στην Ελλάδα. Ακούγεται σεξιστικό. Η σύνδεση είναι ότι είναι όντω σεξιστικό ο τίτλο στο strongman. Σα υπόσχομαι ότι μπορείτε να έρθετε γιατί υπάρχει και strongwoman, εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Κλάψε να μην είστε. Και αυτά. Τελικά βρήκαμε λύση για το QA, όχι. Όχι, θα έχουμε, θα έχουμε. Α, θα έχουμε όντω QA. Ωραία, οπότε περιμένω κάποιε ερωτήσει. Ναι, εννοείται θα τα ναι, θα αντέξω. Αυτά τα αυθόρυμματα μου είναι τα πιο εύκολα να ξέρει. Ωραίο. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, yeah. εγώ να πω επειδή ανέφερε το βίντεο σου, το οποίο έχει τίτλο Γιατί βήκαν Ρε Γιάννη. Α, μπορώ να πω ένα πράγμα γι' αυτό, α πούμε. Έχει και 88.000 views. Πε okay. μα, δύο λόγια. Αρχικά, <laughs> <Γενικά, laughs> η πρώτη ερώτηση που βλέπω εδώ είναι καταρχήν. Η γιαγιά σου το ξέρει. <laughs> <laughs> να πω ότι ε, το γιατί βήκαν Ρε Γιάννη μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, γιατί ήταν ένα από τα. Προφανώ δεν βγήκα ποτέ να πω ότι παιδιά <coughs> έγινα βίγκαν ε, στο προηγούμενο κανάλι. Στο οποίο είχα, αλλά μπήκε η διακασία κάποια στιγμή να αναφερθεί και να ακουστεί αυτό το πράγμα. Οπότε όταν με ρωτήσανε, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, γιατί αυτό που το είπε δεν είχε κάποιο πραγματικό παράπονο από μένα. Απλά με συμπαθούσε από τη δραστηριότητά μου στο YouTube. Ε, του φάνηκε αστείο, του φάνηκε δημιουργικό, δεν ξέρω τι. Μπορεί να ήμουν ένα από αυτού που ανέφερε στου φίλου του και στην παρέα του. Αλλά όταν έγινε αυτό, σκεφτόταν ότι ρε φίλε, αυτό πώ θα το πω. Δηλαδή ξέρει, είναι ωραίο, είναι cool, αλλά τώρα αυτό πώ θα το πω στην παρέα μου. Οπότε μπήκε στη δικασία να πει γιατί ρε φίλε αυτό. Δηλαδή όλα τα άλλαξε, τα ανέχομαι, τα γουστάρω, αυτό. Τώρα με φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Γιατί από τη μία ναι, μου αρέσει, αυτό όμω δεν μπορώ να το μεταφέρω. Οπότε κάπω έτσι. Το κομμάτι δηλαδή, με, τις αλλα... με την αλλαγή, α πούμε, στο... στην οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ αστεία η μετάβαση. Γιατί εγώ ας πούμε, δεν μου αρέσει να ανοίγω πολλέ συζητήσει. Και όταν κάνω κάποιε αλλαγέ για τι οποίε είμαι σίγουρο τόσο περισσότερο δεν θέλω να μπω καν στην διαδικασία να συζητήσω με έναν άνθρωπο τον οποίο δεν το έχει ψάξει καθόλου και είναι μια μεγαλύτερη ηλικία. Και ρε παιδί μου σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Οπότε το ψηλό έκρυβα χωρί να το αναφέρω καν. Ωραία. Δεν μένουμε στο ίδιο σπίτι, ας πούμε, με του γονεί μου, αλλά υπάρχει πάρα πολύ τριβή γιατί είμαστε απλά σε διαφορετικού ορόφου. Αυτό εννοώ δεν μένουμε στο ίδιο. Και απλά μετά από δύο-τρει μήνε καθόμαστε σε ένα οικογενειακό τραπέζι και είναι ο πατριώτη μου, α πούμε, και πάει να μου προσφέρει κρέα και λέει: Μα να μου δεν τρώει κρέα. Οπότε ναι, δεν ξέρω ποτέ έγινε αυτή η διαδικασία, αλλά απλά το ήξεραν και δεν είχαν κάποιο πρόβλημα με αυτά. Σταδιακά το κατάλαβαν. Ξέρω ναι, εγώ, ναι το κατάλαβαν απλά, μάλλον γιατί δεν ανέβαιναν να φάω ποτέ από τα φαγητά. Ωραία, ωραία. Εγώ θέλω να μου πει τώρα κάτι άλλο, αναφορικά με το κομμάτι των γυμναστηρίων του Strongman, το οποίο δεν το έπιασε πολύ. Mm. Ε, αρχικά, σε πρώτη φάση, θέλω να μου πει οι υπόλοιποι, όταν έρχονται και σε γνωρίζουν, που όχι, μπορεί να μην είναι απαραίτητα ας πούμε, followers, σου, δηλαδή να μην σε ξέραν από πριν. Ε, ποια είναι η αντίδρασή του όταν μαθαίνουν ότι είσαι vegan και ασχολείσαι με strongman και μάλιστα έχει και αρκετέ πολύ καλέ επιδόσει, θα πω Κοίτα. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή η φάση ότι συνήθω έχουν στο κεφάλι του ότι vegan είσαι αδύνατο γιατί τρώει μόνο χόρτα, α πούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθο γιατί η ζάχαρη και τα ζεμαρικά δεν είναι κάτι που σε αδυνατίζουν, α πούμε. Οπότε έχει full πρόσβαση σε αυτό. Το κομμάτι με μένα ήταν, ήταν λίγο ενδιαφέρον γιατί γενικά δεν έχω νιώσει να μου έχουν κάνει επίθεση ποτέ. Ίσως δεν έχω βρεθεί με ανθρώπου που με αντιπαθούν πάρα πολύ, α πούμε, προφανώ, γιατί ο άλλο, άμα έρχεται με καλή πρόθεση, δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά ερχόμενοι κάποιοι στον χώρο ας πούμε, στον οποίο κάνουμε αυτόν τον αθλητισμό, κάνουμε αυτό το άθλημα, συγγνώμη, ή μου στέλνουν κάποιο μήνυμα, μπαίνουν στη διαδικασία να πούνε ότι ξέρει τι. Αυτό το φίλο ήταν σε όλη του τη ζωή 70 κιλά. Σήμερα είναι 100 κιλά. Όχι με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, α πούμε. Είναι κάνει τα fit, κάνει τα fat τη φάση. Ε, και κάνει αυτό το πράγμα, α Έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή του. Και μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι ξέρει τι. Μάλλον είναι λίγο μύθο ότι δεν χτίζει μη, α πούμε, με, με τη χορτοφαγική διατροφή. Από την άλλη, θα μπουν στη διαδικασία και θα σου πούνε: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, ή πώ γίνεται, ρε φίλε, να το κάνει γι' αυτό. Δηλαδή, μου φαίνεται ύποπτο. Και μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι, ρε φίλε, το κομμάτι τη διατροφή σίγουρα δεν είναι δικό μου θέμα. Ωραία, δεν έκανα καλή διατροφή πριν. Κάνω διατροφή καλή τώρα. Και μπήκα στη διαδικασία, α πούμε, αν θα, θα του στείλω όλου και θα του πω, ξέρει τι, αν ο Μαυρίδη, α πούμε, διατροφολόγο, κατάφερε να με κάνει εμένα 100 κιλά με ελιέ και μακαρόνια, α πούμε, σίγουρα μπορεί να κάνει τα πάντα. Οπότε πήγαινε σε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι ειδικό. Δεν, θα εμπέμβω στο να πω, ξέρει, είναι έτσι. Αλλά ότι γίνεται, γίνεται και γίνεται και πάρα πολύ καλά, α πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Ξέρω ότι το κομμάτι τη αποθεραπεία ήταν υπερβολικά πιο γρήγορο. Δηλαδή, μόνο εκεί εγώ έχω εντοπίσει μια τέτοια διαφορά. Γιατί δεν είμαι ένα αθλητή, ας πούμε, παγκοσμίου παιδου, να ξέρω τι μικροδιαφορέ κάθε φορά που ξυπνάω σήμερα νιώσα καλύτερα εκεί. Δηλαδή, δεν είμαι ο κατάλληλο να το πω αυτό το πράγμα. Οκ, okay, είπε ε, ότι δεν έχει δεχτεί σε πολλά εισαγωγικά κράξιμο επειδή έγινε vegan από τον περιγυρό σου ή face to face έστω. Παρ' όλα αυτά, πριν ανέφερε ότι ας πούμε, αυτός ο subscriber ξέρω, στο κανάλι σου, σου, είπ, σου έκανε ένα τύπου παράπονο, α πούμε, γιατί vegan, Ρε Γιάννη, όλα τα άλλα μπορώ να τα δικαιολογήσω. Με τη λογική ότι. Άρα είναι κάτι περίεργο, κάτι άσχημο σε εισαγωγικά. Τι έχεις να πεις στον κόσμο που πιστεύει αυτό, κάτι τέτοιο, πούμε, αλλά και συγχρόνως πάνω στο κομμάτι που συχνά γίνεται ένα correlation στους άντρε κυρίως με το βιγκανισμό, ότι α, είναι soft ή διάφορα, ξέρω εγώ, που τους λένε, συχνά είναι, φτάνουν και σε level bullying. Που βέβαια εσύ είπες, δεν έχεις βιώσει κάτι τέτοιο, αλλά... Ναι. Τι έχει να πει. Ναι. Σε... Yeah, δεν ξέρω τώρα αν έχω να πω κάποια μεγάλη φιλοσοφία, αλλά το κομμάτι ότι δεν είναι soft, δεν είναι σίγουρα soft. Γιατί μπαίνει στη δικασία να κάνει κάποιε εκπτώσει. Ωραία. Αποκλεί κάποια πράγματα. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι λίγο περιοριστικό, α πούμε, στην αρχή που δεν γνωρίζει κιόλα μέχρι να μπει στη δικασία να ψάξει ότι τι μπορώ να αγοράζω, τι μπορώ να φτιάχνω, ποιε είναι οι μου. Υπάρχουν φαγητά τα οποία δεν έχω γευτεί ποτέ. Ωραία. Και τώρα θα μπω στη δικασία να τα γευτώ. Είναι μια, διαφ... είναι μια αλλαγή την οποία δεν είναι έτοιμη περισσότερη. Σίγουρα υπάρχει αυτό το κομμάτι του bullying, σίγουρα υπάρχει ε, και αντίλογο σε αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, νιώθω, επειδή δεν το έχω βιώσει, οπότε δεν θα μιλήσω σαν να το έχω βιώσει. Θα πω όμω ότι αν εγώ δεν είχα κάνει μια αλλαγή στο σώμα μου που, ασχολεί, που έχει σχέση με τον αθλητισμό, θα το είχα βιώσει πολύ πιο έντονα. Τύπο ότι ναι, εντάξει, εσύ α πούμε που απλά επιβιώνει τον κόσμο, ναι, είναι okay να είναι οκ, να τρώσει μονοχόρτα, Αν κάνει όμω κάτι σοβαρό, δεν θα μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή. Γιατί πριν 10 χρόνια θα βρει να φας τίποτα λογικά έξω. Τώρα υπάρχει παντού. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια φοβερή πρόταση την οποία μπορώ να σου πω και να σου πω ότι ξέρει τι, αυτό θα του πείσει να κάνουν κάτι τέτοιο. Μια δοκιμή είναι και φαντάζομαι ότι γενικά υπάρχει στο... από την νηστεία, την περίοδο νηστεία που κάνανε γενικά για θρησκευτικού λόγου. Υπήρχε πάντα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιο έκανε νηστεία, πούμε, 40 μέρε και μετά δεν μπορούσε να περπατήσει. Οπότε νομίζω ότι εντάξει. Λίγο στο μυαλό είναι. Και λίγο ότι είναι αυτό που είπα, ότι νιώθει ότι του ε, ότι του κρίνει όταν εσύ κάνει μια ηθική επιλογή. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να παλέψουν λίγο με του δικού του δαίμονε όσον αφορά ότι δεν κρίνει κανέναν όταν εσύ κάνει την επιλογή να αλλάξει κάτι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα εγώ ξυπνήσω μια μέρα το πρωί και πω Δεν θέλω άλλο ας πούμε, να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου για λόγου οικολογικού και μπει ο άλλο και σου πει Ναι, αλλά εκείνο να το κάνει. Ε, είναι κομμάτι που σε κρίνει, που νιώθει ότι, ότι τον κρίνει και πρέπει να αντιμιλήσει. Εντάξει, λίγο μετά είναι αυτό του να τα βρει, δεν είναι τόσο μεγάλο θέμα. Οκ. Okay. Άρα λες ότι είναι μία μορφή άμυνα αυτή η επίθεση που κάνουν κάποιοι. Οκ. Okay. Εδώ έχουμε άλλη μία ερώτηση στο YouTube που μας στέλνουν. Βέβαια, νομίζω ότι την απάντησες. Λέει, η μετάβαση στη διατροφή προτείνει να γίνεται σε στάδια ή απευθεία. Όχι, ε, πραγματικά είναι ό,τι κάνει ο καθένα, προφανώ. Ε, εμένα με βοήθησε το απότομο γιατί έτσι λειτουργεί το δικό μου κεφάλι. Όπω απότομα μπορεί να έκανα και άλλε αλλαγέ, α πούμε. Ε, ήμουν λίγο στο όλα ή τίποτα. Το μόνο που έκανα διαφορετικά είναι ότι πήγα κομμάτι-κομμάτι. Σήμερα έκοψα απόλυτα αυτό, σήμερα έκοψα απόλυτα αυτό, σήμερα έκοψα απόλυτα αυτό. Αλλά ό,τι λειτουργεί καλύτερα για το κεφάλι του καθενό. Δηλαδή, αν κάποιο νιώθει καλύτερα με το να πει ότι ξέρει τι, θα τρώω μια φορά τη βδομάδα, ας πούμε, κρέα ή κλακτοκομικά και αυτά, άστο να το λειτουργήσει έτσι γιατί αυτό θα δουλέψει καλύτερα για αυτόν. Δηλαδή, όλα είναι ευπρόσδεκτα, όλα είναι καλοδεχούμενα, όλα είναι για καλό, α πούμε. Οκ. Okay. Ε... Μία έξτρα ερώτηση που μου ήρθε στο μυαλό. Έχει βίωμα από, είτε από τον περίγυρό σου είτε από άτομα που σε ακολουθούν στα social media που να γύρισαν και να σου είπαν ρε φίλε, είδα ότι είσαι vegan. Wow, ξέρω εγώ. Το σκέφτηκα και βγάζει νόημα. Προσπαθώ κι εγώ, ξέρει. Έχει τέτοιο feedback. Και δεύτερο, κατ' επέκταση, αν θεωρεί ότι πρέπει γενικά να μιλάμε γι' αυτό. Εσύ είπε ότι στην αρχή δεν ήσουν πολύ loud στο να λε για τον βιγκανισμό, αλλά αν θεωρείς ότι θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε να είμαστε active στο να το συζητάμε και να προσπαθούμε να επηρεάζουμε. Ναι. Ε, ποια είναι η φάση ότι όταν μπω στη δικασία ε, να κάνω μια τέτοια συζήτηση είναι γιατί με, γιατί με, ρώτησαν κάτι ας πούμε ωραία ή μπορεί να είχα πιάσει μια συζήτηση και να πω πάμε να φάμε εκεί και μου με ρωτάνε τι είναι αυτό που θα πάμε να φάμε. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχει πάει, πάει πάρα, πάρα πολύ καλά. Από του ανθρώπου που γνωρίζω, ναι, έχω λάβει αρκετά μηνύματα, α πούμε, που μου λένε ότι ξέρει τι, έχω μία εβδομάδα που έχω κόψει με το κρέα και σκέφτομαι να κάνω αυτό. Έχει τίποτα να μου προτείνει και σύμφω, σίγουρα προτείνω τι πρώτε λύσει που εγώ κυνηγούσα εκείνον τον καιρό πούμε, και δούλεψαν για μένα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί που είναι οι πιο αντιδραστικοί πολλέ φορέ είναι αυτοί που το σκέφτονται πιο έντονα, γι' αυτό γίνονται αντιδραστικοί. Γίνονται αντιδραστικοί, θα πούνε την εξυπνάδα του, το αστείο του, καθαρά γιατί έχουν αρχίσει και σκέφτονται ότι για το γεγονό ότι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν είναι τόσο λάθο. Θα κάνω πλάκα γι' αυτό. Θα, θα γίνω έντονο με αυτό, γιατί το σκέφτομαι κι εγώ αυτό και με επηρεάζει. Αν κάποιο το ακούσει πρώτη φορά και είναι αδιάφορο, το οποίο πιθανό είναι να μην πει τίποτα. Αυτό που το σκέφτεται και τον ενοχλεί λίγο, ναι. Αλλά ξέρω πάρα πολλοί κόσμο, α πούμε, οι οποίοι έχουν αλλάξει τη διατροφή του και γνωριζόμαστε ακόμα, κάνουμε παρέα όλα αυτά, επειδή απλά έτυχε να υπάρχει τριβή μεταξύ μα. Αλλά κάπω έτσι ήμουνα κι εγώ πιο πριν, έτσι ήταν κι άλλο πιο πριν. Ε, ναι, όσον αφορά αυτό το κομμάτι που μου λες ότι αν θα πρέπει να το μιλάμε, σίγουρα θα πρέπει να μιλάμε πάντα με όρια σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει και ο άλλο να δείξει ενδιαφέρον για αυτή την κουβέντα. Αν ο άλλο δεν δείχνει ενδιαφέρον για αυτή την κουβέντα, πιο πολύ ενοχλητικό γίνεσαι παρά ε, επηρεάζει πραγματικά. Πιο πολύ στρατολογείται στην απέναντι πλευρά παρά βοηθά σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είπα ότι ειδικά όταν έχει κάπω ο κόσμο, δηλαδή αν έχει μισό εκατομμύριο κόσμο πούμε, σε κάποια από τα social media σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αν αυτό είναι κομμάτι τη ζωή σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιεί αυτό τον κόσμο που έχει για να μεταδώσει και μια τέτοιου είδου πληροφορία την οποία ακολουθεί, γιατί έχει μια, μια μικρή, ας πούμε, πώς να σου πω, ευθύνη για αυτό το κομμάτι. Οπότε, ναι, δεν είμαι υπέρ του να είναι μόνο αυτό. Προφανώ, αν μόνο αυτό και είσαι καλό σε αυτό το πράγμα, ναι, δεν το συζητάω κάτω. Εγώ, εμένα δεν μου ταιριάζει, γιατί δεν είναι αυτό ας πούμε, το, το μεγάλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ. Είναι απλά ένα κομμάτι μου. Okay. Έχουμε χρόνο για δύο σύντομε ερωτήσει. Δεν ξέρω εδώ από το, τα δύο-τρία άτομα που έχουν πρόσβαση στο χώρο. Αν έχουμε. Ο κύριο Στασιόπουλο, κάτι σκέφτεται. Ο κύριο Θασιόπουλο, να πούμε ότι έχει γίνει βίγκαν, να ξέρει από τον Fist, Φίστη, πάμε από μακριά. Respect. Ε, έχουμε ερώτηση, όντω. Ωραία. Ειρήνη. Ωραία. Στη υπέροχη κυρία θα πάει το μικρόφωνο εγώ έχω περιέργεια να μάθω τα πράγματα που έκανε second guessing. Δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία, για ποια πράγματα αμφιταλαντευόσουν πιο πολύ. Σε όλη αυτή την αλλαγή σου, δηλαδή. Φοβόσουν, να yeah. ξέρω εγώ, για τα gains. Φοβόσουν για την υγεία σου. Τι φοβήθηκε γενικά που ίσω να το ξεπέρασε. Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναφάω νυρβάνα να παγωτώ ποτέ. Αυτό ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα που που αντιμετώπισε αλήθεια. Ενώ όχι, τα games δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα γιατί δεν είχα ποτέ τίποτα μέχρι να ξεκινήσω. Πρώτα έγινα χρωτοφάγο, μετά ασχολήθηκα με τη γυμναστική πριν απλά έπαιζα μπάλα, δεν με τίποτα. Ε, όχι, υπήρχαν απλά τροφέ που σκεφτόμουν ότι ξέρει τι, τώρα εγώ και εσύ δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ. Ωραία. Αυτό ήταν το μόνο που σκεφτόμουν και για μένα που δεν με νοιάζει γενικά γεύση και έχω μόνο τρία-τέσσερα πράγματα στο κεφάλι μου, ήταν ένα. Ήταν μια σοβαρή συζήτηση που έκανα εκείνη την ημέρα με τον εαυτό μου. Δεν είχα όντω πολλά προβλήματα, αλλά Ξαναλέω, αυτό είναι δικό μου θέμα. Είναι δικό μου θέμα γιατί δεν είμαι πάρα πολύ δεμένο με το φαγητό. Απλά πρέπει να γίνει. Ας πούμε. Αυτό είναι για να μην έχω νεύρα, φαντάζομαι. <laughs> πρέπει να τρώω για να μην έχω νεύρα, μάλλον. Κάπως έτσι λειτουργεί για μένα. Ωραία. Ε, επειδή μου κάνουν νόημα ότι δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο, θέλω να σα ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, με καλέσατε. Καλά. Κάνεις αυτό το κόλπο με τα βυζιά. <laughs> Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Τεμπουρσινό για την τέλεια ομιλία του. Μεγάλη χαρά που τον είχαμε σήμερα.